μεγάλη επιτυχία. Είναι ουσιαστικά η Ταϊλανδέζικη επιμαχία με δύο αθλητές που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα μυστικάτες και τους είδα πάρα πολύ προσωπικά φτιαγμένους, αν μου επιτρέψεις, στην ζύγιση μεταξύ τους. Και όλα παίζουν το ρόλο. Με το μαύρο σόρτς ο Νίκος Πιστόλας, με το κόκκινο σόρτς ο Μιχάλης Ρουμάνος. Τον Νίκο Πιστόλα τον έχουμε δει σε περισσότερα επαγγελματικά παιχνίδια Muay Thai. Έχει μια εμπειρία λίγο μεγαλύτερη, αλλά ο Μιχάλης είναι ένας εξαιρετικός αθλητής με φοβερή κινησιολογία. Ο αθλητής του Μαρίνου Ντοκατή. Θα δούμε και τον Revolver, ο οποίος έχει στη γωνία τον Παύλο Μπράτου σήμερα από το Workout Hall. Και οι αλλαγές των ομάδων γενικότερα επηρεάζουν. Το λέω και σε σένα που μετά από αρκετά χρόνια αλλάξει η ομάδα. Εδώ έχουμε τον Πιστόλα να δοκιμάζει κάτι τολμηρό. Για το ξεκίνημα του αγώνα εννοώ τολμηρό, τέτοια θα δούμε πολλά σε αυτή την αναμέτρηση Muay Thai. Και εδώ σε αυτό το σημείο που βλέπετε, επιτρέπεται αυτό που βλέπετε, να σηκώσει τον αθλητή και να τον ρίξει κάτω. Είναι στα πλαίσια του Muay Thai. Χαίρομαι πάρα πολύ, Στέλιο, βλέποντας Muay Thai όλα αυτά τα χρόνια που είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα από τις αρκετές σχολές που δόξα τω Θεώ υπάρχουν πια και εξειδικεύονται σε αυτό. Να βλέπουμε ωραίο Muay Thai, σωστό Muay Thai. Πλέον ναι, νομίζω υπάρχει πιο πολύ Muay Thai, πιο πολύ εμπειρία. Δηλαδή οι παίχτες, και όσο πάει θα βλέπουμε καλύτερο νομίζω. Και εκτός αυτού, η αλήθεια είναι πως πρέπει να εξοικειωθούμε πως το Muay Thai, πέρα από ποτό όπως νομίζουν περισσότεροι, είναι ένα πραγματικό άθλημα. Το δυσκολότερο εκ των αθλημάτων, τουλάχιστον που γίνονται σε όρθια στάση μέσα στο ring. Το πιο επίπονο, οπωσδήποτε, και ένα άθλημα που απαιτεί μεγάλο σεβασμό πάνω απ' όλα για να το ξεκινήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζει κανείς αυτά για το Muay Thai, το οποίο είναι ένα. Τα ημίμετρα τύπου Muay Thai χωρίς αγκώνες και αυτά δεν υπάρχουν. Να μην γελόμαστε και μεταξύ μας. Muay Thai είναι ολοκληρωμένο εδώ. Μια κλωτσιά που ήταν. Είχε πέσει ήδη ο Ρουμάνος και ο Πιστόλας. Για να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο Νίκος ο Πιστόλας. Το εκμεταλλεύεται, βέβαια έχει το πάνω χέρι σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Νομίζω ότι και ο Μιχάλης τώρα πρέπει ουσιαστικά να συντηρήσει τις δυνάμεις του για να βγάλει αυτόν τον γύρο, αν έχει χτυπηθεί. Και πάλι ευθερικός ο Πιστόλας, έχει στα σκηνιά τον Μιχάλη τον Ρουμάνο. Πάει να του περάσει και ένα αγκώνα, κατάφερε να τον αγκαλιάσει ο Ρουμάνος και να το αποφύγει αυτό. Ο Revolver έχει το πάνω χέρι σε αυτόν τον πρώτο γύρο και νομίζω ότι τέλειο προσπαθεί να τελειώσει το πρώτο γύρο το μάτς. Μείνανε άλλα 5 δευτερόλεπτα. Θα πέσουν έξω από το ring. Ευτυχώς ο διευθυντής τους επαναφέρει μέσα και νομίζω θα ακούσουμε και το καμπανάκι. Ο Ρουμάνος δεν είχε συνέλθει ακόμα. Γιατί πάνω στο ring σκέφτησε να μην πονάς. Για να δούμε το δεύτερο γύρο. Ο Μιχάλης Ρουμάνος με 2-3 ίσια χτυπήματα προσπαθεί να επηρεάσει και να αλλάξει και τη ροή του αγώνα. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ μεγαλύτερη και η ευχέρεια που σηκώνουν τα πόδια τους οι αθλητές του Muay Thai συγκριτικά με εσάς τους kickboxer. Ναι, δουλεύουν περισσότερα τα πόδια τους. Η άνεση του να σηκώσουν το πόδι πάνω στο κεφάλι και η τεχνική είναι καλοδουλεμένη και νομίζω η διαφορά είναι καταφανέστερη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει λίγους αγκώνες για παιχνίδι Muay Thai. Συγκριτικά γόνατα έχουμε δει αρκετά, να όπως τώρα οι δύο αθλητές είναι μεν αγκαλιασμένοι και άλλη μια ρήψη. Το περίφημο clinching, το οποίο είναι επίσης ένα ξεχωριστό στοιχείο του Muay Thai και δεν το συναντούμε στο kickboxing. Να, ένα χτύπημα πέρασε απευθείας στο κεφάλι του Μιχάλη Ρουμάνου. Νομίζω και σε αυτόν τον δεύτερο γύρο ο Νίκος Πιστόλας δείχνει ότι έχει τον έλεγχο. Είναι πιο έμπειρος ο Πιστόλας και ελέγχει νομίζω το παιχνίδι. Ωραία απόπειρα και ωραίο γόνατο στα πλευρά του Πιστόλα από τον Μιχάλη Ρουμάνο. Δεν πρέπει να το ξεγράφουμε σε καμία περίπτωση. Δεν έχουμε δει κάτι το οποίο μας δίνει το δικαίωμα να σκεφτόμαστε έτσι. Με το κοινό τους δύο αθλητές εδώ, πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινό πια
κατεξοχήν, διότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τι πας να δεις. Συνήθως στην Ελλάδα είχαμε το κακό με το να πηγαίνει κανείς να βλέπει αγώνες και να μαθαίνει εκεί τι βλέπει. Τώρα τουλάχιστον πηγαίνουν για να δουν συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτά τα δύο παιδιά είναι ένα μάτς που έφεραν αρκετό κόσμο εδώ στο Gazi Music Hall. Και σίγουρα θα έχουν προκαλέσει και αρκετούς να δουν τηλεοπτικά αυτόν τον αγώνα. Άλλο ένα γνώριμο σκηνικό με την ρήψη του Revolver απέναντι στον Μιχάλη Ρουμάνο, ο οποίος υστερεί στο κλίτσινγκ τουλάχιστον. Από αυτή την απόσταση τα γόνατα δεν κάνουν κάποια μεγάλη φθορά, είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω στο τάι είναι σημεία όλα αυτά τα γόνατα. Είναι σημεία, ασφαλώς. Απλώς το θέμα είναι πώς θα προκαλέσει και φθορά στον αντίπαλό σου. Διότι το τάι, αν περιέχει κάτι που αρέσει στον κόσμο, είναι τα νοκάουτ και αρκετά εντυπωσιακά μάλιστα. Επιμένω, κοντεύει να τελειώσει ο δεύτερος γύρος. Τέλειο, αγώνες δεν έχουμε δει. Προσπαθούν να περάσουν. Να τώρα. Νομίζω υπάρχει κάποιο σχήσιμο. Ο Νίκος Πιστόλας πέρασε ένα δεξιά αγώνα στην αριστερή πλευρά του προσώπου του Μιχάλη του Ρουμάνου και υπάρχει σχήσιμο. Έχει σχιστεί. Αυτό είναι, αν σε πετύχει ο αγώνας, είναι ξηράφι. Τέλος. Για να δούμε. Ο Δημήτρης Μπακιρτζής, ο καλύτερος ένας γιατρός αγώνων, έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή τον Μιχάλη Ρουμάνο από τους γιατρούς ενδράσης της Action Med. Γιατρός το παν, το αλφα και το ωμέγα στους αγώνες, έχεις στοιχήσει και εσύ. Σίγουρα. Έχεις ανοίξει και εσύ. Θυμάμαι αγώνες που έχεις ανοίξει και αν δεν ήταν ο γιατρός μπορεί να έχει σταματήσει. Ίσως άμα ήταν άλλος γιατρός, ναι, μέσωσε με λίγα λόγια και συνέχισα τον αγώνα μου. Δεν ξέρω αν τον έχει ράψει πρόχειρα ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να διακρίνω από εδώ που κάθομαι. Πάντως αιμορραγία δεν υπάρχει. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεύτερου γύρου. Δεν ξέρω αν θα επιχειρήσει ο Νίκος Μπιστόλας να τελειώσει το μάτς εδώ. Όχι. Δεν δούμε τον τρίτο και τελευταίο γύρο Muay Thai ανάμεσα στον Νίκο The Revolver Μπιστόλα με τα κόκκινα γάντια και το μαύρο σόρτς. Τρίτος και γύρος. Τον Μιχάλη Ρουμάνο με το κόκκινο σόρτς και τα μαύρα γάντια. Ο Ρουμάνος μπαίνει απειλητικά. Έχει βάλει στην γωνία τον Νίκο Μπιστόλα που έχει την εμπειρία να διαχειριστεί αυτή τη θέση και να τους πάλι σε πλεονεκτική θέση στο clinching και σε ακόμα μία η 7η ή 8η πτώση, αν μετρώ σωστά, σε αυτόν τον αγώνα υπέρ του Νίκο Μπιστόλα. Ο Μιχάλης Ρουμάνος δεν έχει δοκιμάσει ακόμα, Στέλιο, τη χρήση του αγώνα σε βαθμό που θα μπορούσε ίσως να κάνει κάτι διαφορετικό. Το λέω αυτό θεωρώντας ότι τα γόνατα και τα ίσια χτυπήματα δεν έχουν ενοχλήσει ακόμα τον Μπιστόλα. Τον Μπιστόλα μήπως προσπαθήσει να περάσει κάποιους αγώνες, αλλά δεν βλέπουμε να το επιχειρεί. Επίσης υπάρχει μια μικρή αιμορραγία πάνω από το αριστερό μάτι, στο μέτωπο ψηλά, στον Μιχάλη Ρουμάνο. Και προσπαθεί κάποιος αγκώδης να περάσει πάλι ο Πιστόλας. Αν μη τι άλλο θα στοχεύσει εκεί ο Νίκος. Σίγουρα στο σκίσμα. Άλλο ένα άνοιγμα νομίζω θα τελειώνει για τον αγώνα, έτσι αναγκαστικά. Με TKO από τον γιατρό. Ωστόσο υπάρχει ακόμα περιθώριο. Άλλωστε και έχω δει και τον Στέλιο Παπαδόπουλο, Στέλιο Παπαδόπουλο, να ανοίγει στον πρώτο γύρο. Stop. Και πίστευα ότι δεν θα καταφέρει να βγάλει μέχρι τον τρίτο, αλλά πήρε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της καριέρας σου στο Battle 9. Διόρθωσέ με, έχω αρχίσει και χάνω το μέτρημα. Το Battle 9 ήταν. Και από τη στιγμή που άνοιξε και το ανέλαβε ο γιατρός, δεν ξανά άνοιξε μετά. Λοιπόν, εδώ ο Μιχάλης Ρουμάνος ξανά δέχεται τις υπηρεσίες του Δημήτρη Μπακιρτζή. Για να δούμε το τελείωμα του τρίτου γύρου. Και μια κραυγή από τον Μιχάλη Ρουμάνο. Εκφοβισμού, όλα πιάνουν. Όλα από τον Δωρόζ. Εδώ αγωνιές από τον Νίκο Μπιστόλα. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού και εδώ θέλει λίγο προσοχή. Τα χτυπήματα έχουν αποσυντονίσει τον Μιχάλη Ρουμάνο, ο οποίος είναι και πάλι στα σκηνιά στη γωνία. Δέχεται χτυπήματα με αγωνιές από τον Revolver. Ο οποίος επιχείρησε και ευτυχώς θα έλεγα εγώ, δεν πέτυχε τον αντιπαλό του όταν ήταν γυρισμένος με την πλάτη. Πρέπει να σταματάει ο αθλητής όταν βλέπει τον αντιπαλό του κρεμασμένο έξω από τα σκηνιά και ανάποδα. Αυτή είναι η ουσία. Ο Νίκος Μπιστόλας κυριαρχεί σε αυτό το μάτς
Και δεν νομίζω ότι πέραν από κάποια αναλαμπή διαρκείας του Μιχάλη Τουρμάνου θα μπορούσε να γυρίσει αυτό το μάτς. Πρέπει ο Μιχάλης, αν θέλει να ελπίζει σε κάτι, να βγάλει λοκάτο τον αντιπαλό του. Δεν υπήρχε θέμα σημείων ή κάποιο βαθύ σκίσιμο. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσει ή θα παίξει το ρόλο της παρατήρηση στον πρώτο γύρο στον Νίκο τον Πιστόλα, αλλά νομίζω δεν έγινε το μάτς. Δεν είδα κάτι εγώ για να το βεβαιώσω. Δεν έχω δει κάτι. Είναι επίσημη παρατήρηση. Τα χτυπήματα που ακούτε αν περνούν στην τηλεόρασή σας. Νίκητης με ομοφωνή απόφαση. Κόκκινη γωνία, Νίκος Revolver Πιστόλα. Μια νίκη λοιπόν για τον Revolver, για τον πρόβλημα, που σαγκαλιάζεται με τον αντιπάλο τον Μιχάλη Ρουμάνο.